Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου. Και εδώ είναι η ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, Δημήτρης Χαροντάκης, αν και πήρε το λόγο μόνος του και συμμετείχε στη συζήτηση. Ναι. Καταρχήν, εντάξει, την άποψή μου την εξέφρασα προηγουμένως για το όσον αφορά την αλλαγή της συνδικαλιστικής νομοθεσίας. Είναι προφανώς επιταχύρω και είναι κατ' επιθυμία του ΣΕΒ και κατ' εντολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σε ένα περιβάλλον κρίσης, οι εργατικοί αγώνες είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα και ιστορικά το ξέρουμε, όχι μόνο τώρα. Και αυτό τους κάνει ακόμη πιο δύσκολους. Βέβαια, τα πράγματα θα γίνουν εκεί που θα παιχτεί, θα είναι όταν η οικονομία, εφόσον βγει από την ύφεση, και αρχίσει να... Δεν βγήκε. Όχι, προφανώς. Αφού έχουμε... Πόσο ανάπτυξη έχουμε, 1,6. Μιλάμε να αποκτήσει ορισμένους, κάποιους αξιόπιστους και αξιόλογους ρυθμούς ανάπτυξης. Πότε, ας πούμε, θα είναι μετρήσιμο ότι βγαίνει από την ύφεση? Φέτος είναι... Τυπικά είναι. Φέτος τυπικά, με τα τρίμηνα. Με τα τρίμηνα τυπικά είναι. Αλλά μιλάμε αυτό το πράγμα να το... Να μειώνεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς η ανεργία, να αυξάνεται η απασχόληση, να αρχίζεται οι διεκδικητικοί αγώνες κλπ. Εκεί θα φανεί το τι σημαίνει αυτό το 50-1. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός σήμερα προσπάθησε να διαμορφώσει ένα αφήγημα, έβαλε τον μπορεί, και έχει δίκιο ο κύριος Τούμπος, έβαλε τον μπορεί για το... για τον Αύγουστο, διότι το μπορεί στην προκειμένη περίπτωση πηγαίνει και στην αναφορά που έκανε τις προάλλες ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, ο Στουρνάρας, για προληπτική γραμμή στήριξης, διότι δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι έξω τι ακριβώς θα συμβεί στην Ελλάδα, ως εκ τούτου το μπορεί είναι ακριβές. Διαμόρφωσε ωστόσο. Θα γίνει διαπραγμάτευση από Απρίλιο για το πώς θα γίνει η έξοδος. Ακριβώς. Πέρα από τις δεσμεύσεις που έχουν γίνει. Βεβαίως. Μιλάμε για τα παραπέρα. Βεβαίως. Ακριβώς. Ξεκινάει η τέταρτη αξιολόγηση. Λοιπόν, όχι, δεν αναφέρω. Όχι για την τέταρτη αξιολόγηση. Μιλάμε για τον Αύγουστο. Για το πώς θα βγει. Ακριβώς. Για το πώς θα βγει. Δηλαδή είναι ένα. Πες ότι ο προϋπολογισμός. Προσπαθείς να κάνεις αποσωλήνωση σε έναν που είναι στην εντατική θεραπεία. Ο τρόπος με τον οποίο θα κάνεις έχει σημασία. Ο προϋπολογισμός που ξέρουμε κάθε φορά ότι διαμορφώνει τον Νοέμβριο θα γίνει το Μάιο. Θα γίνει το Μάιο. Ναι, πιθανό. Εν όψη της εξόδου. Ναι, προφανώς. Αλλά πέραν αυτού, αυτά είναι τεχνικά. Και μπορεί να προβλέψει από το Μάιο ότι θα γίνει το Νοέμβριο. Σου λέει ποια μεγέθη θα πας, για να ξέρουν. Αυτά είναι τεχνικά. Γιατί έχουν εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι το έχουν εμπιστοσύνη. Και συνήθως ο προϋπολογισμός δεν θα αρχίσει. Και συνήθως ο προϋπολογισμός δεν πέφτει ποτέ μέσα. Αλλά έτσι. Ιστορικά αυτό. Και θα πρέπει να γίνεται συμπληρωματικό σύμφωνο. Ακριβώς. Τώρα, ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να διαμορφώσει ένα αφήγημα αισιόδοξο ότι όλα τα μεγέθη, τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας είναι αισιόδοξα, είναι θετικά. Σήμερα μάλιστα βγήκε και το. Βγήκαν και τα στοιχεία των εξαγωγών του Νοεμβρίου που δείχνουν ένα εντυπωσιακά υψηλό επίπεδο, 15,5% αύξηση των εξαγωγών του Νοεμβρίου όμως. Στο 9 μήνο είναι διαφορετική η άνοδος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αύξηση των εξαγωγών, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Ότι όλα τα θέματα. Ωστόσο. Η αύξηση των εξαγωγών σε τι οφείλεται? Σε ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Φθηνότερες τιμές έχουμε, τι είναι? Όχι. Και βρήκαμε καινούργιες αγορές. Με όποια επιχείρηση και αν εξαγωγική και αν συζητήσεις, με όποιον επιχειρηματία που κάνει εξαγωγές, θα σου πει ότι εδώ μέσα δεν έχει μέλλον, οπότε προσπαθώ με οποιοδήποτε τρόπο να βγω έξω. Από να πουλήσω οπουδήποτε. Χωρίς τα πετρελοειδή είναι το 15,5. Να πουλήσω οπουδήποτε. Αυτή η προσπάθεια, η υπερπροσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων και πολλών μεσαίου μεγέθους, δηλαδή μην φανταστείτε για τεράστια μεγέθη, έχει φτιάξει αυτό το θετικό πρόσημο. Τώρα, από εκεί και μετά, βέβαια, όλα τα πράγματα είναι ανοιχτά. Μέχρι να καταλάβει αυτή την αισιοδοξία που διατύπωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Υπουργικό Συμβούλιο, η κοινωνία και οι απλοί πολίτες θα περάσουν χρόνια. Είναι προφανές. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Καμία αμφιβολία. Δηλαδή, είναι παράλληλοι κόσμοι οι αναφορές του Πρωθυπουργού με αυτά τα οποία βιώνει ο Έλληνας πολίτης. Και το θετικό, πώς θα το εισπράξει στις κάλπες?
Τι θα εισπράξει, το θετικό. Ο πρωθυπουργό όλα αυτά που κάνει. Μνημόνια, βιάνια. Ευελπιστεί ότι θα εισπράξει. Αλλά το αν θα εισπράξει θα το δούμε. Και η προσωπική μου η εκτίμηση είναι ότι δεν θα γίνουν εκλογές το 18. Μάλιστα. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα γίνουν εκλογές το Μάιο του 19. Λοιπόν, αυτή είναι και η εκτίμηση δικιά μου και η πληροφορία. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Τούμπος. Επειδή έχει σειρά τότε ο κύριος Τούμπος. Ζωηρή συζήτηση, δεν θέλω να ξαναβγαίνω πολύ έντονη, αλλά λέω το εξής. Επειδή είχαμε ξαναμιλήσει πριν από 2 μήνες, νομίζω ήμασταν εδώ πάλι παρέα, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από εδώ, και είχα πει και το επαναλαμβάνω για να το εμπεδώσουν όσοι μας βλέπουν τουλάχιστον, ότι ούτως ή άλλως, όταν περνάει το μισό της θητείας της Βουλής, όλοι γνωρίζουν ασχέτως τι θέλουν και τι επιδιώκουν, ότι έχει αρχίσει να φορτίζεται, να εντείνεται, ας το πούμε έτσι, η παρατεταμένη προεκλογική αναμέτρηση. Επίσης, στις εκλογές, όπως είπα και στο παρελθόν, συνήθως τις χάνουν οι κυβερνήσεις και μετά βλέπουμε ποιοι τις κερδίζουν. Γιατί είναι και ψάξιμο για να γίνει κυβέρνηση, για να γυρίσω και στο 50% συνένα στη Βουλή τουλάχιστον. Λοιπόν, άρα η κυβέρνηση σημερινή, που είναι πρωτόγνωρη κυβέρνηση, και ως αριστερά και ως συμμαχία με τον Καμένο, δεν αφιλεύω τίποτα, λέω, προσπάθησε ένα πράγμα. Πρώτα απ' όλα το 2015, υπενθυμίζω για όσους μας βλέπουν, ότι ευνηδίασε τότε την αντιπολίτευση και τον εαυτό της, προσφεύγοντας σε πρόωρες εκλογές, λέγοντας ακριβώς τι έχει υπογράψει και τι έρχεται, ή περίπου. Για να είμαστε και ακριβείς, σιγά που ήξερε ο κάθε πολίτης τώρα πόσο βαρύ θα ήταν αυτό που έρχεται, αλλά του το είπε ότι έρχεται βαρύ πράγμα. Άλλο κάναμε το πρώτο εξάμηνο, άλλο πάμε για το δεύτερο. Δεν έγιναν αριστεροί οι Έλληνες πολίτες. Δεν είναι ανομαλία ιστορική. Ήταν πολιτική εξέλιξη. Όπου αυτή η κυβέρνηση. Το κατάλαβε ο κόσμος, δεν τον περιμένει. Εγώ πιστεύω κατάλαβε αρκετά, όχι όλο. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Μακάρι να καταλάβει για να διάβαζε παραπάνω εφημερίδες. Το κατάλαβε τώρα. Όλες τις εφημερίδες, δεν παρεξηγούμαστε. Άμα διάβαζε παραπάνω εφημερίδες ο πολίτης και τον βόηθαγε και η πολιτεία, θα επανέλθω επ' αυτού μετά, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν εκκρεμότητες και θα τις πω, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Ο πιο ενημερωμένος πολίτης είναι και πιο υπεύθυνος και πιο αποτελεσματικός για τη δημοκρατία και τη χώρα. Βομβαρδίζεται πάντως από πληροφόρηση. Βομβαρδίζεται από πληροφόρηση. Αλλά κυρίως βομβαρδίζεται από τα Facebook, τα Twitter και τα λοιπά. Τώρα μην σχολιάσω τώρα και ο Τραμπ στέλνει Facebook και τα λοιπά και νομίζω από μόνος του έχει γελιοποιηθεί χειρότερο από κάθε άλλο. Αλλά τέλος πάντων, να μην το πιάσω γι' αυτό τώρα. Ή άλλο ήθελα να πω, επειδή μας βλέπει κόσμος και πολλές φορές εμείς παρασυρώμαστε, ιδιαίτερα ως δημοσιογράφοι, και λέμε πολλά παραπάνω, είτε γιατί καταλαβαίνουμε κάτι παραπάνω, είτε νομίζουμε ότι το αναλύουμε καλύτερα. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο περισσότερος κόσμος ξέρει καλά ότι είμαστε σε ένα μετέχμιο, λέω εγώ. Το ξαναείπα. Ποιο είναι το μετέχμιο? Επειδή η οικονομία δεν είναι ένα μέγεθος, ούτε δύο, ούτε τρία, είναι πολλά μαζί, ούτε θα γίνουμε οικονομολόγοι, ούτε θα τους κάνουμε οικονομολόγους τους άλλους. Υπάρχει ανάπτυξη φέτος, για να συνεννοηθούμε. Υπάρχει ανάπτυξη. Αυτή που λέει ο Πρωθυπουργός, όχι, το έχω ξαναπεί. Τι έλεγε ο Πρωθυπουργός, θα έχει μπροστά το 2. Εκεί βιάστηκε, έκανε λάθος. 2,7 για να 2,7. Όχι, 2,7 έγραφε ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός. Ακόμα πέσω. Ο προϋπολογισμός ένα χρόνο πριν. Άλλο προϋπολογισμός. Εγώ είπα το φρέσκο τώρα, το φθινόπωρο. Έβγαινε ο Πρωθυπουργός να δεις ότι κάνω. Με το 2 μπροστά. Για να μην μπερδεύεσαι. Λέω λοιπόν. Και όχι μόνο στον Πρωθυπουργό, γιατί εδώ δεν την παντάει μόνο στο επί του θέματος. Ο Υπουργός Οικονομικών, νομίζω. Δεν ήταν τόσο προσεκτικός στο θέμα. Αλλά δεν είναι ένα μέγεθος η οικονομία. Είπατε για την ανεργία. Για να συνεννοηθούμε. Δεν το διαψεύδει κανείς, παρότι χτυπιέται και η Νέα Δημοκρατία, δεν μιλάω για μας τώρα στο τραπέζι. Υπάρχει μείωση της ανεργίας. Μέσα στα 3 τελευταία χρόνια, κατά άλλους είναι 300, τα επίσημα στοιχεία λέω, άλλους είναι 280.000 θέσεις εργασίας. Όχι όλες πλήρους απασχόλησης. Όχι όλες πλήρους απασχόλησης. Θα έπρεπε να είναι περισσότερες και πλήρους απασχόλησης, βέβαιως. Η μεγαλύτερο ποσοστό όμως. Περίμενε. Τη μερική απασχόληση είναι μεγαλύτερο. Βεβαίως έχει μειωθεί. Το μεγαλύτερο ποσοστό τη μερική απασχόληση. Άλλο το μισθό είναι 350 ευρώ. Η αναλογία ευρώ. Είναι 2:1. Η αναλογία είναι 2:1. Ψάξτε το. Υπάρχει και κάτι ακόμα, Δημήτρη, που πρέπει να το ομολογήσει. Ότι η έξοδος. Δεν είμαι απολογούμενο. Εγώ θέλω να ομολογήσω ό,τι θες, λέγε. Δεν είπε να απολογηθείς, να ομολογήσεις. Καθ' υπερβολή, πες το. Να συνομολογήσεις. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Να συνομολογήσουμε. Να συνομολογήσουμε. Εκεί πέρασες εσύ νομίζω, αλλά εγώ ήμουν εξόφαλτος. Λέω ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός νέων ανθρώπων επιστημόνων, 300-400.000, δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο, οι οποίοι φύγαν και οι οποίοι... Μαζί σου. Δεν υπολογίζονται. Πράγμα που σημαίνει ότι αν ήμασταν μια φυσιολογική χώρα και είχαν μείνει, το ποσοστό ανεργίας θα ήταν. Άρα, όταν μιλάμε για μείωση, πρέπει να βάζουμε στη ζυγαριά και αυτό. Πολύ σωστή η προσθήκη, μαζί σου λέω. Δεν πάω να ωρεοποιήσω τίποτα. Εγώ και όποιος ωρεοποιεί ή του φεύγει πολύ το παραπάνω αισιόδοξο, κάνει λάθος.
Το λέω γενικώς, όχι μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση, για τις πολιτικές δυνάμεις και παρακάτω. Άρα. Είπε, υπόθηκε κάτι άλλο. Στον πολίτη, τι φαίνεται μέχρι τώρα. Στον πολίτη, λέω εγώ πρώτα απ' όλα να θυμίσω ότι έχει γλιτώσει και αυτός και εγώ και όλοι μας την πραγματική χρεοκοπία πριν 2 χρόνια. Έτσι λέγεται αυτό. Είχε 2 χρόνια και παραπάνω. Το λέω και εδώ γιατί γίνεται διάφορα. Πόσα μαγαζιά έχουν κτίσει. Περίμενε. Το 10 ξεκίνησε η ιστορία, αλλά μετά περάσαμε και από άλλα δύσκολα. Λέω, δεν θέλω να το ανοίξω εγώ τώρα τη συζήτηση μεγάλη. Το αναφέρω για να μην πω ότι δεν θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι και τα έλεγα και τότε. Λέω λοιπόν τώρα. Άρα αποφύγαμε πρώτον. Θα μου πει, Στάνι, αυτό τι σημαίνει για τον πολίτη. Μα γιατί αποφύγαμε. Δεν ξέρει τι θα συνέβαινε. Περίμενε, θα σου πω τι θα συνέβαινε. Να σου πω και να με γράφει και να με παίρνει την κασέτα μεθαύριο ή να ψάξει αυτά που έγραφα πριν 5 χρόνια. Λέω λοιπόν. Σε αυτή τη φάση ο πολίτης, το μόνο που μπορώ να το πω εγώ είναι το εξής. Τη μικρή διαφοροποίηση σε αυτές τις θέσεις εργασίας με το δεδομένο αυτό, ότι είναι λίγο πλασματικό έως πολύ, γιατί θα έπρεπε να υπολογίζεται και αυτή η απώλεια σοβαρού εργασιακού, επιστημονικού και άλλου δυναμικού. Δεν το ξεχνάω εγώ, ποιος το ξεχνάει κάνει λάθος. Αλλά τι είχαμε, πάρουμε ένα παράδειγμα. Αυτή η ανάπτυξη δεν θα φανεί σήμερα στον πολίτη. Τι μπορούσε να φανεί, πάρω τις γιορτές. Άσε τι λέω εγώ. Παραδέχεται ο Σύλλογος των Εμπόρων και των Βιοτεχνών ότι είχαμε μία θετικούτσικη κίνηση. Mm. Θετικούτσικη λέω εγώ, δεν είπα σιγά τα αίματα. Πόσο είναι, 3%, 2,5%, 4,5%, ό,τι θέλετε πέστε. Κάτι τη. Και αν μιλήσετε και με κόσμο, γιατί εγώ μιλάω με κόσμο που δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, και όχι μόνο γι' αυτό, οι περισσότεροι λένε κάτι κουνήθηκε. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα και με τις, πώς τις λέμε, τις εκτόσεις που αρχίσαν από σήμερα. Θα το συζητήσουμε σε 2 μήνες αυτό. Τελευταίο. Για να πω και στο το τελευταίο. Αυτή τη φορά περιμένει υπομονετικά. Υπομονετικά ήμουνα και εγώ όμως. Λέω το εξής. Mm. Ταυτόχρονα, εδώ έχει αρχίσει να φορτίζεται το πεδίο. Επειδή η προπαγάνδα που παίζεται με παλαιούς και με νέους τρόπους από την αξιωματική αντιπολίτευση ή από άλλους, σε ένα βαθμό και από την κυβέρνηση, επειδή έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια σε σχέση με το πρόορες εκλογές, χρεοκοπία της κυβέρνησης, όχι της χώρας, προσέξτε. Ψάχνει συνεχώς ανά 15 ημέρες τι θα βρει. Ναι. Το τελευταίο είναι το λεγόμενο Σκοπιανό, θέλετε, μακεδονικό και τα αριστερά. Θέλω να πω, ναι. Με αυτό δεν λύνεται το δομικό. Γιατί, αφού το έβαλε Σκοπιανό, γιατί δεν μπορεί να απαντήσει ούτε για το θέμα της ανάπτυξης. Ναι. Και δηλαδή, σας θυμίζω, δηλαδή, τα αναπτυξιακά συνέδρια που κάνει η κυβέρνηση δεν έχουν ξαναγίνει στη χώρα. Έχουν ξαναγίνει. Με τον Αντρέα Παδρέου. Κάτσε μακι μου. Δεν βλέπει. Για τον προηγούμενο αιώνα μου μιλάς τώρα. Ποιο τον Λιώνα. Θα σου πω. Ωραία, μέσα και στην αντιγραφή ήταν αυτό. Α, την αντιγραφή. Α, γιατί αντιγραφή. Και τι βγήκε από αυτά. Θα σου πω εγώ. Τι βγήκε από αυτά. Περίμενε, θα σου πω. Θα σου πω. Καταρχήν βγήκε ότι άλλα ήταν κακά οργανωμένα, άλλα καλύτερα. Δεύτερον, αμέσως η Νέα Δημοκρατία, αυτό δείχνει και την πίεση στο επικοινωνιακό κτλ. Κάνει και αυτή κάποια συνέδρια, όπως ξέρετε, λιγότερα, αλλά κάνει κάποια. Εκεί το ένα, το εργασιακό, είπε το άλλο έτσι και το άλλο κτλ. Έχουμε και γραμμότητα ακόμα σε μεγάλα. Μιλάμε για την Αττική, μιλάμε για άλλες. Ας τις πούμε υποανάπτυξη είναι ζώνες. Εκεί θα μετρηθεί λοιπόν φέτος το 2018 αν αυτά που συζητήθηκαν και υπόθηκαν και δεσμεύτηκαν εκεί, μερικά θα περπατήσουν. Δηλαδή πιστεύεις ότι οι πολίτες εκεί που πήγαν ή που ακούσαν. Το επίπεδο ζωής του Έλληνα έχει βελτιωθεί δηλαδή. Όχι, δεν είπα αυτό. Αυτό βγαίνει. Από τα λέμε ότι μια χαρά πάμε. Κοίταξε, εύκολο είναι να κάνουμε κριτική. Εύκολο να κάνουμε. Νίκο, Νίκο, Φελέκη. Το 2008 δεν υπήρχε μερική απασχόληση. Μάκη, πρώτον, το επίπεδο. Το επίπεδο του κόσμου δεν έχει βελτιωθεί, ευελπιστεί ότι θα βελτιωθεί. Να είμαι δεν πειράζει, εντάξει. Αλλά εμένα μου κάνει τρομακτική εντύπωση και αυτό ίσως είναι και καλό δείγμα και ο λόγος του Στούμπου. Γιατί εντάξει, λέμε ότι είναι συνάδελφος, αλλά είναι και επικεφαλής σε μια εφημερίδα η οποία κομματικά εκφράζει το ΣΥΡΙΖΑ. Πρωινή εφημερίδα της αριστεράς είναι δίπλα. Ωραία, εντάξει, της αριστεράς. Μάζι, μάζι, τα ίδια λέμε. Να αφήσω το... που υπάρχει αριστερά, φωνάζει πως δεν υπάρχει να αφήσω το Στούμπο. Να αφήσω το Στούμπο, να πάω στα κυβερνητικά στελέχη. Υπάρχει, υπάρχει. Να αφήσω το Στούμπο, να πάω στα κυβερνητικά στελέχη. Είδατε ποιος είναι ο λόγος τους. Λίγο ανάπτυξη, λίγο τάδε. Σε τι διαφέρει ο λόγος από αυτόν που είχε το Πασό και η Νέα Δημοκρατία. Διαφέρει σε τίποτα. Μία από τα ίδια εννοεί. Μία από τα ίδια. Άρα λοιπόν, έχουμε μία σταδιακή διολίσθηση αυτή τη στιγμή. Γίνανε κυβέρνηση σε επίπεδο όχι μόνο πρακτικής ή πολιτικών και σε επίπεδο ρητορικής. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ αυτό μου αρέσει. Και με τους ίδιους συνομιλητές. Ναι, με τους ίδιους και ακόμη είδατε τι είπε ο Σάρας προηγουμένως. Με άλλη κυβέρνηση δεν θα τα περούσαν, δεν θα τα περούσαν και είναι αλήθεια. Θα ξυλώδουνόντουσαν τα πεζοδρόμια. Είναι, είναι καλό που ο ΣΥΡΙΖΑ διολίστησε ή μετακινήθηκε προς τον ρεαλισμό και στον πραγματισμό. Καλό είναι που μετατοπίζεται προς το κέντρο. Ελπίζω στην πορεία
να τα βρουν και με το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, όπως θέλουμε να το πούμε. Σε παρακαλώ τώρα, Σταύρο μου. Τι να κάνουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Για την κυβέρνηση λέει. Δεν είμαστε στην κυβέρνηση. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ελπίζω λοιπόν σιγά-σιγά να υπάρξει και μια μεγαλύτερη κεντροαριστερά και όχι αυτό το οποίο γίνεται και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτή τη στιγμή τώρα είναι. Υπάρχει κεντροαριστερά. Είναι κέντρο αντιαριστερά. Αυτό το οποίο προσπαθούν να συγκροτήσουν. Εγώ ελπίζω. Μήπως έχει πηγή αριστερά με την ιστορία τώρα τη κυβερνητική αιτία. Όπως θες να το ονοματίσουμε. Να πούμε προοδευτική παράταξη, να πούμε άλλο πόλο, α το πούμε όπως θέλουμε. Να είναι μια προοδευτική δύναμη μεγάλη, η οποία ας πούμε θα έχει λόγο στη διακυβέρνηση. Είναι καλό που ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζεται. Κατ' εμέ οι εκλογές, το πιο πιθανό, κατ' εμέ θα πρέπει να γίνουν τον Οκτώβριο. Αμέσως μετά την, αν την πετύχει την έξοδο. Γιατί μέχρι το Μάιο που θα γίνουν, που σχεδιάζουν να κάνουν, δεν ξέρω αν θα φτάσουν, μέχρι τότε όντως θα έχει εξανεμιστεί η έγκλη της εξόδου, γιατί δεν θα δει ο κόσμος πολλά πράγματα στην τσέπη του. Αυτό είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν, αν θέλουν να καρποθούν κάποια ωφέλη από την έξοδο, αν γίνει και με τους όρους που λένε. Κοιτάξτε, δείτε, εγώ νομίζω ότι σιγά σιγά, αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά το μνημόνιο, και αυτό το μνημόνιο προβλέπει μείωση φορολογικών συντελεστών. Νομίζω ότι ο Τσίπρας κάποια στιγμή θα μειώσει και φορολογικούς συντελεστές. Πώς θα μειώσει φορολογικούς συντελεστές? Θα τους μειώσει. Του χρόνου δεν θα δώσει, ας πούμε, αυτό που έδωσε φέτος ως, πώς το λένε, μέρισμα. Δεν θα το δώσει στους αδύναμους. Θα χαρίσει τις δύο τελευταίες δόσεις του ένφια. Θα βρουν τέτοιους τρόπους. Γιατί το πλεώνασμα το οποίο πρέπει να πετύχει. Όχι, όχι. Το πλεώνασμα το οποίο, πρέπει να πετύχει είναι τρομακτικό. Το 3,8 για να μοιράσει πλεώνασμα σημαίνει ότι θα πρέπει να πάει στο 4,5. 3,5. Μάλιστα. 3,82 είναι. Λοιπόν, 3,82 είναι ότι θα πρέπει να πάει στο 4,5 για να μοιράσει τουλάχιστον 700-600 πόσο θα δίνουν φέτος. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι θα κάνει και με το Σκοπιανό, θα τα πούμε μετά υποθέτω για το Σκοπιανό. Θέλει όλα τα σενάρια να είναι ανοιχτά. Εγώ δίνω ένα 10% σε ένα σενάριο να κάνει εκλογές πριν την έξοδο. Καταραίει όλο του το αφήγημα. Γιατί το αφήγημα είναι, κύριε, αυτοί σας βάλανε, εγώ σας έβγαλα. Την πρώτη τετραετία δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Έγινα Καραγκιόζης, Κολοτούμπας, μόνο και μόνο για να κρατήσω τη χώρα, επειδή αυτοί μας είχαν βάλει. Τώρα δώστε μου την ευκαιρία τη δεύτερη τετραετία να κάνω το πρόγραμμά μου. Μάλιστα. Αυτό θα είναι το αφήγημα. Και διαλέξτε, θέλετε εμένα ή θέλετε το Μητσοτάκη. Θέλετε τη δεξιά ή την αριστερά. Σταύρο, αυτό θα είναι όλο το αφήγημα. Δεξιά υπάρχει απλά, μέσα όμως στην κυβέρνηση. Απλά πράγματα. Δεν υπάρχει δεξιά στην κυβέρνηση. Πώς δεν υπάρχει, οπαμένος. Ακροδεξιά. Γι' αυτό λέει να φύγει η δεξιά, να φύγει λίγο πιο ακροδεξιά. Να δούμε τι θα γίνει. Σταύρο. Εγώ δεν συμμερίζομαι έτσι εύκολους χαρακτηρισμούς και ακροδεξιά κλπ. Αυτό άλλωστε το οποίο συμβαίνει είναι ότι η ΑΝΕΛ, εγώ δεν έχω σημειώσει το Γιούνκερ, τι να κάνω ρε Νίκο, δεν τον έχω σημείο αναφράσει ότι το Γιούνκερ ισχύει. Για την ιστορία να πω ότι όταν παλιότερα είχαν χαρακτηρίσει δημοσιογράφος τον κύριο Καρατζαφέρη ακροδεξιό, τον είχε πάει στα δικαστήρια και είχε κερδίσει ο κύριος Καρατζαφέρης και είχε υποχρεώσει σε πρόστιμο τον δημοσιογράφο. Οπότε ας είμαστε προσεκτικοί. Πάμε ακροδεξιά απόφυση. Πάμε, εντάξει, πάρα πολύ. Θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση και χτυπάνε τον αδύναμο κρικό, θεωρώντας ότι η ΑΝΕΛ είναι αδύναμος. Δεν αναφέρομαι σε σένα, λέω γενικότερα και αυτό το ξέρουμε το έργο και οι εύκολοι χαρακτηρισμοί. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, αν πάμε στην ουσία. Δεν ξέρω εγώ πότε θα γίνουν εκλογές. Είναι σωστή η λογική που λέει ότι αν θέλεις να αξιοποιήσεις επικοινωνιακά και πολιτικά κατ' επέκταση την άβρα του ότι βγήκαμε από το μνημόνιο, πρέπει να γίνουν αρχές του φθινοπόρου. Πολύ περισσότερο αν δεν σου έχουν δώσει μία παράταση για το 2020 της μείωσης των συντάξεων του αφορολόγητου. Υπάρχει μία πιθανότητα για τον Ιούνιο σε περίπτωση που του βάλουν αυτό που ονομάζουν κάποιοι κύκλοι των δανειστών εθνικές εγγύησεις, δηλαδή πρόσθετες ρήτρες, οι οποίες πραγματικά θα είναι ασήκωτες και θα καταστρέψουν το αφήγημα με το οποίο θα πάει, δηλαδή για καθαρή έξοδο. Μπορεί να αρνηθεί, αν το επιτύσσουν. Μπορεί να κάνει εκλογές. Και μάλιστα να βάλει και το δίλημα στο Μητσοτάκη. Αυτό όμως είναι ένα σενάριο, νομίζω ότι είναι μειοψηφικό σενάριο. Υπάρχει πάντως. Θα δούμε το οποίο θα ξεκαθαρίσει
εκεί γύρω στο Μάιο. Σταύρο, αν μου επιτρέψεις, ένα μόνο, νομίζω του έχουν βάλει θέμα ότι δεν θα κάνεις με τίποτα εκλογές άμα θες να βγεις. Εάν κάνει εκλογές σημαίνει ότι δεν θα του έχουν εγγυηθεί στοιχειωδώς καθαρή έξοδο. Καθαρή εισαγωγικά έτσι. Λοιπόν, αυτό δύναμη ήταν ο νέος όρος. Ναι, ναι. Να πάμε παρακάτω τώρα. Σχετικά με την κατάσταση η οποία υπάρχει, είναι δύσκολη κατάσταση. Και είναι σαφές ότι ακολουθείται μια πολιτική, έχει ομολογηθεί κιόλας, η οποία πιέζει αφόρητα τα μεσαία στρώματα. Οι ασφαλιστικές φορές έχουν γίνει φόρο στην πραγματικότητα, όπως ξέρετε. Υπάρχει μια πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία ουσιαστικά τι λέει, ότι αυτό έχει ένα ταξικό πρόσημο, ποντάρει μέσω των επιδομάτων σε αυτούς οι οποίοι είναι στον κρεμό, δηλαδή στους πολύ φτωχούς. Mm. Ότι και η ρητορική της είναι προστατευτική, χαϊδεύει αυτά τα κομμάτια του πληθυσμού και με τις μικροβοήθειες που δίνονται έχει σκοπό, ταιριάζει και στην ιδεολογία άλλωστε, να λειτουργήσει, ας το πούμε έτσι, σαν ο εκφραστής αυτών των τμήματων του πληθυσμού, που είναι αρκετά, και αυτό πιστεύω ότι είναι ο λόγος που ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει, παρότι νοικοκυριά και επιχειρήσεις υποφέρουν, παραμένει ο αναμφισβήτως δεύτερος πόλος στο παρόν. Έτσι, ενώ δημοσκοπικά. Εμφανίζεται, ας πούμε, είναι πολύ πιθανό να χτυπήσει ένα 25% ή μεταξύ 20-25% στις επόμενες εκλογές. Θα έλεγα ότι μπορεί να κάνει και την έκπληξη να πάει προς το 25. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει και μια δημοσκοπική κόπωση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η σύγκριση γίνεται αναμφισβήτητα, παρότι υπάρχει αρνητική ψήφος. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα, αν θέλουμε να μιλήσουμε πέρα από την πολιτική, λίγο την πολιτική κουζίνα που μιλάμε, πότε θα γίνουν εκλογές κλπ. Και μιλήσουμε επί της ουσίας. Υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής πίσω από την πόλωση. Και ο κοινός παρονομαστής είναι ανάμεσα στις μεγάλες πολιτικές δυνάμεις. Αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων το κίνημα αλλαγής, να το πούμε έτσι. Το οποίο λέει ότι θα βγούμε από τα μνημόνια εφαρμόζοντάς τα. Mm. Αυτή είναι μια επιλογή η οποία έχει γίνει και αποδεκτή από την κοινωνία σε μεγάλο βαθμό μετά τις διαψεύσεις. Και εκεί ποντάρουν, ας πούμε, τα χαρτιά τους. Ποντάρει τα χαρτιά του. Πού ευελπιστεί το κίνημα αλλαγής, να πάρει ψήφους από τι. Γιατί να σε ψηφίσω το κίνημα αλλαγής, όταν δεν μου λες κάτι διαφορετικό. Θα πω το εξής. Το κίνημα αλλαγής, αυτή τη στιγμή με όλη αυτή την οπητική διαδικασία, κέρδισε κάποιους, επέστρεψαν δηλαδή κάποιοι, και είναι κυρίως εύπορα αστικά στρώματα τα οποία ήταν κεντροαριστερής, κεντρώας, ας το πούμε, ιδεολογικής τοποθέτησης, τα οποία είχαν ένα αντισύριζα πνεύμα και είχαν πάει από το 12 για να ανασχέσουν το ΣΥΡΙΖΑ, είχαν πάει στη Νέα Δημοκρατία και πολύ περισσότερο το 15. Είναι αυτοί οι οποίοι πρωτοστάτησαν και στο δημοψήφισμα, ας πούμε, θέλω να πω, συντάχτηκαν, διαμορφώθηκε ένα μέτωπο εκεί. Πιστεύω ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με δεδομένο ότι πολύ δύσκολο είναι να έχουμε αυτοδυναμία, το κόμμα αυτό, όπως διαμορφωθεί η παράταξη αυτή, θα είναι ο αναπόφευκτος εταίρος. Με την έννοια του ότι κόμματα όπως είναι η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ αυτό εξαιρούνται. Είτε από εδώ είτε από εκεί. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Τι θα διαλέξει για τον εαυτό το κίνημα αλλαγής. Αν πει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι κανέναν, ούτε με το πρώτο ούτε με το δεύτερο κόμμα, σημαίνει ότι πάμε σε απλή αναλογική, άρα ακόμα περισσότερο θα πρέπει να συνεργαστεί στη συνέχεια. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να προκύψει κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, εγώ ακούω λίγο βερεσέ τις κουβέντες οι οποίες λέγονται. Εάν αυτές οι κουβέντες που λέγονται ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε, θα είμαστε αυτό, ας πούμε, ανεξάρτητοι, τι δείχνουν. Δείχνουν ότι σε αυτό το χώρο, και αν ακούσαμε λίγο την προσοχή τον Φελέκη πριν, ο οποίος έχει και έτσι καλές βάσεις, είπε ότι είναι κέντρο αντιαριστερά. Ναι. Πράγματι υπάρχει σε ένα
θα έλεγα, πλειοψηφικό κομμάτι σε αυτή την παράταξη, κλίμα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εχθρός, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα άλλο κόμμα με το οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε. Έχει φτιαχτεί και μια κουλτούρα από τη συγκυβέρνηση. Αυτό ένα κομμάτι. Αυτό υπάρχει ένα μικρό κομμάτι, όχι μικρό, ένα μειοψηφικό κομμάτι, το οποίο θέλει να δει τα πράγματα διαφορετικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή η αντίφαση μπορεί να είναι και διχαστική αντίφαση μέσα. Δηλαδή, μάλιστα, οι ελκτικές δυνάμεις που θα ασκήσει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑς σε αυτό το χώρο να λειτουργήσει με έναν τρόπο αποδιαφορετικό. Το κομμάτι των Παπαντρεϊκών πάντως δεν πάει με τίποτα στη Νέα Δημοκρατία και στους Μητσοτακικούς. Εγώ έχω, συγγνώμη Κώστα, έχω δε την γνώμη ότι αν πάμε σε εκλογές και δεν υπάρχει αυτοδυναμία, στη δεύτερη εντολή ο Τσίπρας θα προτείνει να υπάρξει τρικομματική κυβέρνηση. Μάλιστα. Του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ με άλλον πρωθυπουργό, μέχρι να γίνει η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. ΣΥΡΙΖΑ είπες? ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και Κίνημα Αλλαγής με άλλον πρωθυπουργό, μέχρι να γίνει η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και αυτό τι ευελπιστεί να εισπράξει τον κύριο Τσίπρας? Μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Λέω, τι ευελπιστεί. Καταρχήν, ας πούμε, διαλύεται όλη αυτή. Όλη αυτή η φιλολογία περί διώξεων. Γίνεται βασικός παίκτης, επικυρώνεται ότι είναι βασικός παίκτης του συστήματος. Και τρίτον, κρατάει τις δυνάμεις του στο κράτος. Είναι βασικά πράγματα αυτά, Μάκη. Εάν, Νίκο, ξέρεις τι είναι αυτό το πράγμα. Το 20% και οι διώξεις. Το 20% είναι δεδομένο, θα το περαστάβω. Και εγώ πιστεύω. Και εγώ το πιστεύω. Αν λοιπόν έχει 25 και έχει 12. Αν κλείσουν πάλι ειδικά δικαστήρια, νομίζω θα πάει. Αν λοιπόν ο Τσίπρας καταφέρει να περάσει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι θα κάνει. Εγώ έχω την άποψη ότι βέβαια είναι λάθος του. Ίσως θα πρέπει να το αφήσει στο Κίνημα της Αλλαγής να κάνει αυτή την πρόταση ως τρίτο κόμμα, ως τρίτη εντολή. Αν δεν υπάρχει. Ήδη το λέει. Αν δεν υπάρχει. Το Κίνημα Αλλαγής. Αυτοδυναμία, το... αν δεν υπάρχει. Το λέει. Λέω εσύ τι εκτίμηση κάνω. Δεν είπα ότι λέει ο Τσίπρας. Για τους θεατές το λέω. Τι να πει ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας λέει ότι θα κερδίσει το Κίνημα. Έχει πει αυτό το πράγμα. Εγώ θεωρώ. Με άλλο πρωθυπουργό και οι τρεις δυνάμεις προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση και τουλάχιστον να εκλέξουν και πρόεδρο Δημοκρατία. Να πάμε στην κανονικότητα. Το έχει ανάγκη η χώρα. Μόνο μια υποσημείωση. Επειδή είναι η κυρία Καρακουλή. Προ το παρόν, το μόνο βέβαιο είναι να θυμίσω ότι από το ποτάμι σχεδόν το μισό του δυναμικού, όπω λένε οι δημοσιογράφοι. Το 70%. Εγώ κάνω εκτός. Μετράει το Κώστα. Αν και συμφωνήσαμε λοιπόν ότι οι εκλογές πάνε πολύ αργότερα, τοποθετούμε όλοι το νωρίτερο Σεπτέμβριο του 2018 και νομίζω όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Συζητάμε για τις επόμενες εκλογές. Νομίζω λογική λέει το εξής πάνω κάτω αυτά που είπε και ο Νίκος Φελέκης και ο Σταύρος Ολιγέρος. Φτάνουμε την βραδιά των επόμενων εθνικών εκλογών. Ας πούμε ότι αυτό είναι το Σεπτέμβριο 2018 ή μέχρι, όπως είπε ο κ. Φελέκης, το Μάρτιο του 19 το αργότερο. Και η λογική, η δημοσκοπική, η πολιτική, η λογική λέει μέχρι στιγμής θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο ο ΣΥΡΙΖΑ και τρίτο το Κίνημα Αλλαγής. Με ποσοστά τα οποία θα δούμε πώς θα είναι, αν θα είναι 20 του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα είναι 25 ή αν θα είναι 19 ή αν θα είναι Νέα Δημοκρατία 35 κλπ. Άρα λοιπόν το κρίσιμο στοιχείο το βράδυ εκείνο της Κυριακής των εκλογών είναι ένα. Αν το Κίνημα Αλλαγής και η ΦΟΒ γεννηματά θα συμπράξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνουν κυβέρνηση στα πρότυπα, αν θέλετε, και τη προηγούμενη κυβέρνηση. Την προηγούμενη κυβέρνηση που είχε γίνει το 2012 και την οποία να υπενθυμίσουμε ότι την εξήρε την αποτελεσματικότητά τη και όχι τυχαία ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που έγινε στα μέσα Δεκεμβρίου. Γιατί λέτε για ψήφιο? Μπορούσε να έχει και ένα μονοψήφιο ποσοστό. Αν έχει 8, ας πούμε. Ναι, απλώς με ένα μικρό μονοψήφιο και οι συμβουλευτές. Θα έχει 20 βουλευτές. Η πολιτική ισχύ θα είναι διαφορετική. Μαρία, δεν μετράνε τα ποσοστά, μετράνε οι βουλευτές. Γιατί και με διψήφιο μπορεί να πάρει 18 βουλευτές. Τον διακόψω. Προφανώς λοιπόν οι διεργασίες θα έχουν γίνει πολύ νωρίτερα. Δεν θα περιμένουν εκείνο το βράδυ. Για να συζητήσουν και να αποφασίσουν τι θα γίνει. Και αυτή τη στιγμή σίγουρα, εντάξει, είπαμε ότι αργούν, αλλά βάζουμε κάποια δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και σίγουρα επηρεάζουν και τον χρόνο των εκλογών και τις εξελίξεις και τους υπολογισμούς πολύ σωστά των κομμάτων. Το δεδομένο όμως που σίγουρα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και όλοι το λαμβάνουν είναι ότι με επόμενες εκλογές, αν δηλαδή δεν συμπράξει το Κίνημα Αλλαγής, θα είναι μια απλή αναλογική. Και αυτό αλλάζει όλα τα δεδομένα. Αλλάζει όλο το παιχνίδι, αλλάζει όλο το χάρτη. Τώρα, όλα αυτά βέβαια είναι ασκήσεις επί χάρτου για το πώς θα αντιδράσει ο λαός στις κάλπες. Αν τελικά δεν υπάρξει κυβέρνηση και πάμε σε δεύτερες εκλογές και έχουμε πάλι την κυβερνησία τύπου που είχαμε τον Μάιο του 2012 που πάλι είδαμε μια μεγάλη μεταστροφή της κυρίου Νομιστότητα. Όλα αυτά λοιπόν είναι λίγο ασκήσεις επί χάρτου. Ο κύριος Τσίπρας θα φέρει μια αλλαγή. Ναι, εσύ είσαι από τις επόμενες εκλογές ή από την αναλογική με 200 βουλευτές. Μπορεί να περάσει. Πότε?
Μπορεί να περάσει. Δεν ξέρω αν μπορεί να περάσει. Αμέσως επόμενες εκλογές να είμαι απλή αναλογή. Μόνο αν συγκεντρώσει. Να φέρει αυτό που δεν κατάφερε την προηγούμενη φορά. Δεν το κατάφερε την προηγούμενη φορά. Αυτό που δεν είναι δύσκολο. Και το ενδεχόμενο αυτό την αμέσως θα κρυθεί. Εσύ λες να φέρει τώρα. Ναι, πολύ δύσκολο αυτό. Δύσκολο. Νομίζω και ούτε καν συνταγματική αναθεώρηση δεν θα το απεξάρτητο. Θα είναι ανεξάρτητο. Ανεξάρτητο εντελώς. Γιατί ορισμένοι λένε να μπει στο Σύνταγμα ενώ είναι λάθος και δεν θα μπει. Μαρία. Να πας φίλος. Αλλά συγγνώμη, απλά για να κλείσω. Μέχρι να φτάσουμε βέβαια εκεί, σίγουρα έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Σίγουρα έχουμε εξελίξει τα εθνικά και στο Σκοπιανό και στο Κυπριακό και παντού, το οποίο θα συζητήσουμε από ό,τι έχω καταλάβει στη συνέχεια. Αλλά έχουμε και μια εκρηκτική κατάσταση, την οποία συνεχίζει να διαμορφώνεται από κάτω, την οποία τείνουμε λίγο να την παραβλέψουμε. Προχτές, για πρώτη φορά έγινε ένα ιστορικό ρεκόρ, πέρασαν 100 δις οι οφειλές των πολιτών προς την εφορία. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί ξεκινάνε, θα γίνει. 100 δις 700 εκατομμύρια στο τέλος Νοεμβρίου. Ακριβώς. Θα γίνει μεγαλύτερη. Κατά μέσο όρο 1,2 δισεκατομμύρια. Θα γίνει μεγαλύτερη αλλαγή χεριών άμεσα σπίτια που έχει γίνει, που έχει γνωρίσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Και θέλω να θυμίσω εδώ, το έχω ξαναπεί εδώ από αυτή την εκπομπή, ότι στην Ισπανία ο κακός χαμός, να πούμε έτσι, οι μεγάλες αντιδράσεις δεν έγιναν στους πληστηριασμούς, έγιναν την ώρα που πήγε το σπίτι να αλλάξει χέρια. Και την ώρα που πήγε να μπει μέσα και ο νέος ιδιοκτήτης. Και υπήρξε εκεί πέρα τεράστιο κίνημα, το οποίο έβγαλε μέχρι και δήμαρχο στην Βαρκελόνη. Μετά τις πλατείες. Εκεί πέρα βγήκε μέχρι και δήμαρχος Βαρκελόνης. Είναι τέκνο αυτής ακριβώς αντίδρασης και αυτό ήταν τύπου εξέγερστο που έτσι που έγινε, ίσως είναι βαριά λέξη, που έγινε τότε. Άρα μπορεί τώρα λοιπόν κάποιοι με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια, αλλά στην πράξη θα ξαναβρει η κυβέρνηση μπροστά της και να το δούμε αυτό το πράγμα όταν θα έρθει η ώρα. Σκέψου, Μάκη, ήταν, δεν θέλω να πρέξω πίσω, όταν το 12 ήταν 64. Δεν θέλω να προεξοφλήσω ότι θα υπάρξει κίνημα για τους πληστηριασμούς. Μακάρι να αντιδράσει ο κόσμος. Στην αντίδραση θα πάνε να πάρει το σπίτι. Ναι, μπορεί να δούμε τυφλά πράγματα. Και άγρια το και, αίμα άγρια και τυφλά πράγματα. Το κίνημα θα είναι κάτι το αισιόδοξο. Αυτό όμως που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι πράγματι θα υπάρξει αλλαγή ιδιοκτησίας που το ιστορικό της προηγούμενο είναι στην περίοδο της κατοχής. Μάλιστα. Όταν δημιουργήθηκαν μετά την κατοχή, δημιουργήθηκε η Συνομοσπονδία, νομίζω, πολυσάντων ακινήτων επικατοχής. Αυτό, με διαφορετικούς όρους βεβαίως κλπ, θα γίνει τώρα. Για αντενεκέδες λάδια. Μαρία. Απλώς τα μαθηματικά που περιγράψαμε πιο πριν, επειδή είναι η τελευταία φορά που εφαρμόζεται ο νόμος Παυλόπουλου που δίνει σε 50 έδρες στο πρώτο κόμμα, θα εξαρτηθούν πάρα πολύ από τη συμμετοχή. Όχι η Παυλόπουλου. Παυλόπουλου. Ήταν σκανδαλίδη. Τροποποιημένο το 40. Εγώ έχω μείνει το σκανδαλίδη. Ναι, ναι, ναι. Παυλόπουλος. Τον ενίσχυσε ο κύριος Παυλόπουλος. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από τη συμμετοχή. Γιατί, για παράδειγμα, ο κύριος Μημαράκης με 1.700.000 περίπου ψήφους είχε πάρει. Ο κύριος Σαμαράς είχε πάρει 27,8% με 1,5 εκατομμύριο ψήφους. Ο κύριος Μεμάρακης παίρνει 28% την επόμενη φορά ακριβώς, γιατί πέφτει η βάση. Το ίδιο έγινε και με, συγγνώμη, το ίδιο έγινε και με, τον, με το ΠΑΣΟΚ το 2009 και το 2007. Με, το ίδιο, με τον ίδιο αριθμό ψήφων είχε 10 μονάδες, όχι 4-5 μονάδες διαφορά. Είχε λίγο τις δυνάμεις, το λέτε, πολύ μεγάλη αποχή. Και πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει και την αυτοδυναμία το πλήθος των ανθρώπων που θα το ποσοστό των κομμάτων που θα είναι εκτός βουλής. Αν λοιπόν έχουμε μεγάλη διάχυση των ποσοστών σε μικρότερα κόμματα, πράγμα που εγώ δεν το πιστεύω, γιατί πιστεύω ότι θα είναι πολύ βαριά η πόλη. Για να αντιπροσώπευτη ψήφος, πώς θα είναι δηλαδή, πώς την υπολογίζεις? Δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο πολύ όσο ήταν το 12, για παράδειγμα. Γιατί το 12 που ήταν περίπου 19% εκτός. Το 12 το Μάιο. Ναι, το Μάιο που ήταν εκτός βουλής. Είχε πέσει το 36%. Ναι, 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 ναι. 36% που είχε αυτοδυναμία. Ήταν 19,2% εκτός βουλής τότε. Ναι, δεν νομίζω ότι ήταν τόσο πολύ. Όχι, όχι. Γιατί πλέον και τα μικρά κόμματα. Αλλά μπορεί να είναι διπλάσια. Μπορεί να είναι διπλάσια. Ναι. Μπορεί να είναι διψήφιο. Ναι, είναι πολύ πιθανό να είναι. Μπορεί να είναι διψήφιο. Αλλά εμένα η εκτίμησή μου είναι για ότι. Για να διψήφιο, βέβαια, πρέπει να βγει και ο Λεβέντης και ο Καμένος απ' έξω. Αν βγουν και οι δύο αυτοί. Να πέσουν πολύ τα ποσοστά του φορέα της κεντροαριστεράς. Γιατί εμένα η εκτίμησή μου είναι τόσο προχωράμε στις εκλογές. Και μοιραία θα μπουν τα διλήμματα και από τον Πρωθυπουργό και από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, εγώ ή εκείνος. Εκεί θα συνθλιβούν πάρα πολύ τα μικρότερα κόμματα. Αυτό δεν είναι μακριά. Μην θεωρείς ότι είναι τόσο ισχυρά τα δύο κόμματα για να συνθλιβούν τα ενδιάμεσα. Ναι, αλλά δεν είναι είμαστε τόσο στην εποχή της δεκαετίας του 80 και του 90. Δεν είναι και η τάση τέτοια που να δείχνει. Τη διαμαρτυρία που θα πάει η Μαρία.
Η διαμαρτυρία θα πάει στην αποχή. Στην άκρη και στην αποχή. Όχι, μια μικρή ενίσχυση που έχει υπάρξει. Στα άκρα και στην αποχή. Στα άκρα και στην αποχή. Θα σας πω τι μπορεί να μην πονέσει. Γιατί δεν μπορεί να ψηφίσει μικρό κόμμα για να πονέσει. Μάκη, να σου πω τι γίνεται τώρα. Τα μικρά κόμματα στα άκρα. Όχι. Μάκη, να σου πω ένα πολιτικό παράδειγμα. Βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, την Ανταρσία. Την Ανταρσία. Ναι, ναι. Την βρίσκουν δημοσκοπικά με πάνω από 1,5% οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ωραία, να σας δω την αυτή. Μαρία, συγγνώμη. Άμα συνεργαστεί και με τη ΛΕΕ, θα πούμε Σπύρο, είσαι πίσω. Εντάξει, δεν είναι αριθμητική η πολιτική. Αλλά θα περάσουν το 3%. Σπύρο, είσαι πίσω. Αυτό το οποίο μπορεί να είναι το φυτίλι που θα αλλάξει στην πέρα της καθεστωτικής αριστεράς τα πράγματα είναι. Η Ανταρσία όχι να κατέβει με τη ΛΑΗ που λες εσύ, αλλά όχι. Να κατέβει με το Ρουβίκονα. Θα σκληροφορώ αυτή τη στιγμή. Αφού ο Ρουβίκονας είναι αναρχική. Τι θα κάνουν, θα κατέβουν οι αναρχικοί στη Βουλή, θα πάρουν να είναι αναρχικοί τώρα. Σας πληροφορώ ότι γίνονται συζητήσεις και για αυτό. Μα τι λέτε τώρα, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αναρχικοί που κατεβαίνουν. Επιτρέψτε μου να γνωρίζω. Επιτρέψτε μου να γνωρίζω. Καταρχήν ο Ρουβίκονας είναι αναρχικοί ακτιβιστές. Είναι αναρχικοί ακτιβιστές. Δεν έχουν καμία σχέση με εκλογές. Αυτό είπα και εγώ, συμφωνώ. Έχει μεγάλη έγκλη και άλλο τι μπορεί να έχει. Κύριε, έχουν μια ταυτότητα οι άνθρωποι. Μαρία, να σε ρωτήσω. Δεν είναι σωστά τα απόψη. Δεν κατεβαίνουν δηλαδή σε εκλογές. Όχι, βέβαια. Έχουν ταυτότητα οι άνθρωποι. Επειδή λέγεται τον Ρουβίκονα τώρα, να το αποφορτήσω λίγο. Σε μια τηλεοπτική εκπομπή σε μεγάλο κανάλι που είναι με τα ερωτήματα και τα λοιπά, ρωτάνε διαγωνιζόμενος. Λέει ο Ρουβίκονας, πού είναι αυτό το ποτάμι. Του δώσαν εκεί τις επιλογές, έλεγε και διάφορα. Στα εξάρχεια. Τι είπε, λάθος αυτό. Μ' αρέσει να το πας. Σημειώνει η νέα τροπή του ανέκδοτο. Και λέει ο άλλος, είναι στη Ρώμη. Του λέει, η απάντηση αυτή ήταν λίγη. Στη Ρώμη. Δεν είναι στη Ρώμη. Αμ δε. Άρα θέλω να πω ότι είτε τον βλέπουμε ως έτσι ή αλλιώς για τα λοιπά. Εμείς ξέρουμε ότι είναι στα εξάρχεια. Πολύ αλλού είναι ο Ρουβίκονας. Ακόμα στη χώρα Ιταλία. Τον Ρουβίκονα που... Ακόμα είναι στη χώρα Ιταλία. Μιλάμε για τον... Πιο πολύ πιθανή συνεπτύξη που έλεγε η Δημοκρατία σήμερα. Το πρωτοσέλιδο. Μιας και είσαι Ιταλός, πες κολλάς ότι είναι αυτό που διέβη ο Ιούλιος Κέσσερας όταν ρίχθη ο Κύβος για να πάει στην... Μαρία, υπάρχει εικόνα για το Σκοπιανό στην κοινωνία. Εξακολουθεί αυτό το θέμα να συνεγείρει όπως παλιά ή έστω να ευαισθητοποιεί και να συγκινεί. Τα εθνικά θέματα είναι θέματα τα οποία θέλουν βαθιά γνώση και ενημέρωση για να μπορεί κάποιος να έχει αποκρισταλωμένη άποψη. Και αυτό που σημαίνει πολλές φορές όταν κάνουμε και ερωτήσεις για τα εθνικά θέματα, οι άνθρωποι απαντούν ανάλογα με το θυμικό τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η κοινή γνώμη μπορεί να κατευθύνει κατά τη γνώμη μου και τις πολιτικές σχέσεις. Γιατί, για παράδειγμα, να θυμίσω ότι, και μάλιστα το είχαμε δημοσιεύσει τότε και στο παρόν, το 2004, όταν ήταν το σχέδιο Ανάν, η άποψη που είχε η ελληνική κοινή γνώμη είναι ότι το σχέδιο θα έπρεπε να εγκριθεί από τον κυπριακό λαό, τέλος πάντων, και ότι θα ήταν καλό για την Κύπρο. Αυτή όμως δεν ήταν και η άποψη των ανθρώπων που ψήφισαν και που τους απασχολούσε. Εγώ νομίζω ότι και όλα αυτά που ακούγονται περί δημοψηφίσματος κτλ., η γνώμη μου είναι ότι διαχέουν την ευθύνη και ότι οι πολιτικές ηγεσίες υπάρχουν για να παίρνουν τις κρίσιμες αποφάσεις σε αυτά τα πολύ δύσκολα θέματα. Η εκτίμησή μου είναι ότι ένα δημοψήφισμα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση για το τι συμβαίνει και το τι θα μπορούσε να σημαίνει το ένα ή το άλλο αποτέλεσμα θα ήταν μοιραίο. Και θεωρώ ότι όσες φορές κάνουμε και έρευνες και ασχολούμαστε με τα θέματα τα εθνικά, τις πιο πολλές φορές οι πολίτες απαντούν ανάλογα με το θυμικό τους. Δεν ξέρω αν αυτό θα ήταν και η σωστή άποψη ή αν θα πρέπει. Δημοψήφισμα για το Σκοπιανό σημαίνει ότι δεν θέλουμε λύση. Νομίζω ότι το απέκλεισε σήμερα. Δεν θέλουμε λύση. Ναι. Ξεκινάμε από την αρχή. Σταύρος Λιγερός. Δύο παρατηρήσεις. Εγώ να πω μόνο ότι σήμερα νομίζω ότι το απέκλεισε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κοτζιάς. Δεν θα γίνει. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα να ξέρουμε ότι σε ένα τοπίο κοινωνικο-οικονομικό το οποίο είναι. Λόγω των γνωστών καταστάσεων, δυνάμει εκρηκτικό, όχι εκρηκτικό, δυνάμει εκρηκτικό. Μπορεί ο κόσμος να μην βλέπει, ψήφισε και ΣΥΡΙΖΑ, δεν έγινε τίποτα, να μην βλέπει εναλλακτική. Τι μπορεί να συμβεί? Μπορεί όλη αυτή η συσσωρευμένη, υποφόσκουσα δυσαρέσκεια, που δεν είναι απλό δυσαρέσκεια, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Οργή. Να διοχετευθεί σε ένα ζήτημα το οποίο είναι φαινομενικά άσχετο. Όπως είναι ένα έθιμο. Δηλαδή, όχι, να θεωρηθεί και μια εθνική ταπείνωση επιτέλους. Δηλαδή όλα αυτά και μία, και να δούμε μία
πολύ μεγάλη αντίδραση να διοχετεύεται. Είναι όπως βρίσκει κάτι, ψάχνει και βρίσκει μια διέξοδο για να βγει, ας πούμε, το εκρηκτικό μήκος. Δηλαδή, εναντίον της λύσης που προωθείται. Εναντίον της εξουσίας, της κυβέρνησης, του πολιτικού συστήματος. Αν είναι για το Σκοπιανό, με αφορμή της βιβαστική λύσης που προτείνει. Μπορεί για αυτό το θέμα να θεωρηθεί εθνική ταπείνωση. Δεύτερη παρατήρηση για το δημοψήφισμα. Έχετε κάνει μια παρανόηση. Δεν υπάρχει συζήτηση για δημοψήφισμα με την έννοια του να μετακυλήσουν στους πολίτες την απόφαση αν, ας πούμε, μια σύνθετη ονομασία θα γίνει αποδεκτή. Το ζήτημα του δημοψηφίσματος στην Ελλάδα έχει μπει μόνο με έναν τρόπο. Θέλω να θυμίσω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση Γκρουεύσκη στα Σκόπια δήλωνε εάν οι δύο πλευρές συμφωνήσουν εμείς θα θέσουμε προς έγκριση τη συμφωνία σε δημοψήφισμα στους πολίτες της Φιρόμ. Εξακολουθεί το ίδιο το ακούσαμε αυτή. Από τον Υπουργό Εξωτερικών Δημητρόφ και στη συνέχεια από τον ΖΑΕΦ. Λέγοντας μάλιστα ότι, ξέρετε, αυτό είναι μια εθνική θέση. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει, με δεδομένο τον εθνικιστικό πυρετό που υπάρχει και όλη αυτή τη κρίση, ότι ακόμα και μια ονομασία που δεν θα εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που έχει βάλει η ελληνική πλευρά, αυτό το σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και έργα όμνης κλπ. Για όλες τις κρίσεις, κατά πάσα πιθανότητα, δεν μπορούμε να είμαστε 1000%, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα απορριφθεί. Γιατί το λένε τώρα? Η ελληνική πλευρά δεν μπορεί να πει στην άλλη πλευρά μην κάνετε δημοψήφισμα, είναι δικαίωμά τους. Μπορεί όμως να πει το εξής και να το πει και στους εταίρους που πιέζουν, στους δυτικούς, να το πει και στους ίδιους τους Σλάβους Μακεδόνες. Και αν δεν θέλει να το πει φωναχτά, θα πρέπει να το πει στα κατηδίαν. Ότι ακούστε να δείτε, δικαίωμά σας είναι. Αλλά αν ξέρετε, αν εσείς πείτε πως θα κάνετε δημοψήφισμα, όπως το έχετε πει, να ξέρετε ότι θα κάνουμε και εμείς. Με ερώτημα αν μπορεί αυτό το κράτος να μπει στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όνομα σαν και αυτό που λέμε. Και να ξέρετε ότι το αποτέλεσμα και εδώ θα είναι όχι, πράγμα που σημαίνει ότι το αδιέξοδο δεν θα είναι αδιέξοδο μόνο επειδή διαφωνούν οι κυβερνήσεις, αλλά θα έχει προκύψει και από δημοψηφίσματα. Ωραία. Εάν θέλετε να τυραχτούν τα πάντα στον αέρα, ερώτημα. Κάντε δημοψήφισμα. Ερώτημα. Αυτή Σταύρο, είναι Σταύρο, ερώτημα. Η έννοια. Γιατί βγαίνει σήμερα και το αποκλείει τότε προκαταβολικά? Γιατί στην πραγματικότητα δηλαδή για ποιο λόγο παραδίδει κατά την ταπεινή μου γνώμη ένα όπλο διπλωματικό το όπλο που αν δεν ήθελε να το πει φανερά έπρεπε να το έχει ήδη διαμηνήσει. Έτσι, να το έχει πει με σκοπό την αποτροπή και μόνο την αποτροπή. Όχι για να μεταθέσει κάποιες ευθύνες. Εάν θα λυθεί αυτό το ζήτημα, θα πρέπει να λυθεί σε επίπεδο εγκρίσεων από κοινοβούλια. Μάλιστα. Για να είμαστε εξηγημένοι γιατί με το κλίμα που υπάρχει. Τώρα για τη λύση. Γιατί θέλουν. Να πάμε στο διάλειμμα. Επειδή η κυβέρνηση Γκρουεύσκη είχε πολιτικό φλερτ με τη Μόσχα. Έκαναν τα πάντα για να την ανατρέψουν, πρέπει να πούμε έτσι. Δηλαδή και οι δυτικές υπηρεσίες αποκάλυψαν, ας πούμε, τις παρακολουθήσεις που έκανε το καθεστώς, δώσανε στο ΖΑΕΦ τα στοιχεία. Έγινε ολόκληρο. Βάλαν όλους τους Αλβανούς να συμπτυχθούν. Έτσι έγιναν πράγματα. Επειδή δεν τα παρακολουθούν όλα, να το πούμε αυτό. Το κατάφεραν. Τώρα που έχουν μια κυβέρνηση η οποία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό, θέλουν να δέσουν αυτό το κράτος στους ευρωατλαντικούς, στους ατλαντικούς. Θα τα πούμε και μετά το διάλειμμα, αλλά αμέσως, πρέπει να πάω στο διάλειμμα. Ο Κοτζιάς θέλει λύση. Και το δημοψήφισμα είναι όχι. Άρα λοιπόν το δημοψήφισμα είναι μη λύση. Σύντομο διάλειμμα. Το δημοψήφισμα στα Σκόπια είναι λύση? Όχι, αλλά είναι το blame game μετά. Ας πάρουν το βάρος αυτή της απόρριψης. Είναι το blame game. Της λύσης. Η κυβέρνηση θέλει λύση. Κύριε, πρέπει να πάω οπωσδήποτε σε διάλειμμα. Θα πάρετε το λόγο. Ας πάρουν τα σκόπια. Όποια λύση. Κύριε, όχι εσύ. Σύντομο διάλειμμα. Από μια μεριά έχουμε τον κύριο Κοτζιά. Από μια μεριά τον κύριο Καμένο. Σύντομο διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Κύριε Καλοκαιρινέ, διάλειμμα. Και να έκανε.